ένα μήνα πολύμορφων κινητοποιήσεων, ένα μήνα όπου γίνανε όλες οι συλλογικές διεκδικήσεις, όλα τα συλλογικά όργανα, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, μετά από ένα μήνα όπου διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στην υγεία και τη μόρφωση, καταλήξαμε να μαζευτεί το Υπουργείο και να κάνουμε έναν διάλογο, όπως ήθελε υποτίθεται η κυρία Κεραμέως. Μας υπόθηκαν πολλά στοιχεία, αλλά απάντηση επί της ουσίας για το εάν θα αραιώσουν τα τμήματα δεν πήραμε. Μας είπε η κυρία Κεραμέως ότι με εννοείται πως έπειτα από τη Συμβουλή των Ειδικών Γιατρών ότι μόνο το 3% των σχολείων είναι πάνω από 25 μαθητές, που είναι πράγματα τα οποία εμείς στην καθημερινότητά μας τα ζούμε, ότι δεν είμαστε 20 και 17 άτομα, ότι είμαστε 25, στην κατεύθυνση είμαστε 27 και 28, ότι κάθε μέρα στηβαζόμαστε στα λεωφορεία, ότι κάθε μέρα πάμε σε ένα σχολείο στο οποίο αν έχουμε μία καθαρίστρια είναι ζήτημα για να το απολυμάνει. Για όλα τα ζητήματα πήραμε απλά στοιχεία, δεν πήραμε απαντήσεις. Μπράβο την Άσα, έχουμε φωνή, μόρφωση και υγεία για κάθε μαθητή. Είτε πήραμε ευθύνες σε άλλα υπουργεία. Πολύ ευγενική η κίνηση της κυρίας Κεραμέως να μας κάνει το διαμεσολαβητή με τα άλλα υπουργεία, αλλά είναι κάποια ζητήματα τα οποία υπήρχαν 7 μήνες για να λυθούν. Εκ των υστέρων, οι υποσχέσεις είναι ωραίες, αλλά είναι υποσχέσεις. Δεν είναι πράξεις. Γι' αυτό και εμείς, σαν συντονιστική της Αθήνας, καλούμε από αύριο κιόλας να καλέσουμε τα συντονιστικά σε κάθε δήμο, σε όλα τα σχολεία, σε κάθε περιοχή της Αττικής, να πάρουμε μαζικές αποφάσεις, ότι συνεχίζουμε πολύμορφα τον αγώνα μας. Ότι ένας αγώνας δεν είναι μόνο μία κινητοποίηση στο Υπουργείο ή μία πορεία στο Σύνταγμα. Είναι αγώνας ιδεών, είναι πολιτισμικός και πολιτικός αγώνας. Διευρύνουμε τα πλαίσια του αγώνα μας με πολιτιστικά δρόμενα, όπως έχουμε ανακοινώσει και εμείς και έχουμε καλέσει όλα τα σχολεία να κάνουμε πολιτιστικά δρόμενα. Οπότε, καλούμε όλα τα σχολεία σε μαζικές συνελεύσεις, σε συντονιστικά αναπεριοχή, και καταδικάζουμε και τη χθεσινή αντιμετώπιση των μαθητών στο Σύνταγμα, όπου γίνανε πάλι τα γνωστά μπάχαλα από τους γνωστούς άγνωστους, που μόνο στόχο έχουν να καταρακώσουν τις δικές μας διαδηλώσεις. Αυτά υπόθηκαν στο Υπουργείο. Βασικό είναι ότι τώρα δεν τελειώνει. Επειδή μπήκαμε στο Υπουργείο και συζητήσαμε, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματά μας. Και ότι επειδή πήραμε στοιχεία για τα προβλήματά μας, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως από αύριο όλα θα είναι άγια και καλά. Εμείς συνεχίζουμε να ζούμε στην ίδια άθλια καθημερινότητα. Οπότε, ό,τι είπαμε, αύριο δυναμικά, και ας είναι και Σάββατο, από αύριο, συντονιστικές, με κάθε συμμαθητή μας, να πούμε τι έγινε σήμερα. Ότι σήμερα μπήκαμε στην Υπουργό, μιλήσαμε με την Υπουργό. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και γιατί έγινε? Γιατί ένα μήνα τώρα μας έχει φύγει η φωνή, τα πόδια και όλες μας οι δυνάμεις για να οργανωνόμαστε, να κάνουμε συνελεύσεις, να ψηφίζουμε, να διεκδικούμε, να παλεύουμε συλλογικά. Και το συλλογικά είναι ένας όρος τον οποίο δεν επιτρέπουμε να μας τον πάρουν ποτέ. Κάτω από τη μάσκα.